Ο Ευρυπίδης της Ηκέτιδες θεωρεί πως η σωτηρία μιας χώρας στηρίζεται στη μεσαία τάξη. Γράφει λοιπόν, τρεις γάρ πολιτών μερίδες. Η μία είναι η πλούσιοι, από αυτούς δεν βγαίνει κανένα καλό και παντοτινός τους πόθος είναι τα πιο πολλά. Όσοι είναι φτωχοί και τους λείπει το καθημερινό, αυτοί είναι να τους τρέμεις. Τους παρασέρνει ο φθόνος και καθώς τους πλανεύουν τα λόγια μοχθηρών δημαγωγών, πικρές αΐτες ρίχνουν στους πλουσίους. Η μεσαία τάξη από τις τρεις μερίδες συγκρατεί τα κράτη, γιατί αυτή φυλάει την τάξη που θα καθοριστεί. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του Δέλτα γράφει γι' αυτό. Η ευτυχία έγκυται στην ανεμπόδιστη άσκηση της αρετής και αρετή είναι η μεσότητα. Τότε άριστη είναι η ζωή εκείνου που ζει στη μεσότητα, σε εκείνη μάλλον τη μεσότητα που μπορεί να φτάσει κάθε άνθρωπος. Βάσει τούτων των όρων αρετής και κακίας πρέπει να κρίνουμε την πόλη και το πολίτευμα. Γιατί το πολίτευμα μπορεί να θεωρηθεί τρόπος της ζωής της πόλης. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν τρία μέρη. Οι πολύ πλούσιοι, οι πολύ φτωχοί και η τρίτη τάξη ανάμεσά τους. Εφόσον λοιπόν συμφωνούν πως το μέσο και το μέτριο είναι το άριστο, είναι φανερό πως καλύτερη είναι η μέση κατοχή όλων των καλών της τύχης. Η μεσαία του τη τάξη ευκολότερα πειθαρχεί στη λογική. Ενώ οι υπερβολικά ωραίοι, οι ισχυροί, οι ευγενείς, οι πλούσιοι και αντίστοιχα οι υπερβολικά φτωχοί, αδύναμοι και ταπεινής καταγωγής δύσκολα πείθονται στη λογική. Οι πρώτοι γίνονται αλαζόνες και ικανοί για μεγάλες απάτες, ενώ οι δεύτεροι κακοποιοί και ικανοί για μικρές απάτες. Από τα αδικήματα, όπως ξέρουμε, άλλα προκαλούνται από αλαζονία και άλλα από κακότητα. Επιπλέον, όσοι ανήκουν στη μεσαία τάξη, ούτε από τη βουλή λιποτακτούν, ούτε θεσιθυρούν, πράγματα που είναι και τα δυο βλαβερά για τις πόλεις. Ακόμη όσοι είναι υπερβολικά καλότυχοι, έχουν δηλαδή μεγάλη ισχύ και πλούτη και επιρροές και τα υπόλοιπα σχετικά, ούτε θέλουν, ούτε ξέρουν πώς να άρχονται. Πράγματα που τα μαθαίνουν στο σπίτι από παιδιά εξαιτίας της πολυτέλειας και τους κάνει να μην υπακούν ούτε στους δασκάλους τους. Όσοι πάλι είναι υπερβολικά φτωχοί, καταντούν τυποτένιοι, ώστε οι μεν δεν μαθαίνουν να άρχουν αλλά να υπακούν δουλικά, οι δε να μην υπακούν σε καμία αρχή και να άρχουν δεσποτικά. Τότε η πόλη καταντά πολυδούλων και αφεντάδων και όχι ελευθέρων ανθρώπων. Καταντά πόλη όπου οι άνθρωποι αισθάνονται φθόνο και οι δεύτεροι καταφρόνια. Και τούτα τα αισθήματα απέχουν πολύ από τα αισθήματα φιλίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνία θεμελιώνεται όμως στη φιλία, αφού κανείς δεν θέλει να γίνει ούτε καν συνοδοιπόρος με τον εχθρό του. Η πόλη επιθυμεί να αποτελείται όσο είναι δυνατόν από άτομα όμοια και ίσα και τα προσόντα τούτα τα διαθέτει μάλλον η μεσαία τάξη, ώστε κατά ανάγκη έχει καλύτερο πολιτικό βίο η πόλη που αποτελείται από τη φύση της από τέτοιους ανθρώπους. Επίσης στις πόλεις πιο ασφαλής είναι τούτη από όλους τους πολίτες, γιατί ούτε επιθυμούν τις ξένες περιουσίες όπως οι φτωχοί, ούτε όμως και τη δική τους περιουσία επιβουλεύονται άλλοι, όπως στην περίπτωση που οι φτωχοί επιθυμούν τις περιουσίες των πλουσίων. Έτσι ζουν ήσυχα, γιατί ούτε τους άλλους επιβουλεύονται, ούτε τους επιβουλεύονται άλλοι. Για τον λόγο αυτό ήταν σοφή η ευχή του Φωκυλίδη. Πολλά είναι τα άριστα στους μέσους και εγώ μέσος θέλω να είμαι στην πόλη. Πολλά μέσης είναι άριστα, μέσος θέλω εν πόλη είναι.